ψυχή μεγάλη και γλυκιά, με τα χαρά στο λέω, θαυμάζω τις γυναίκες μας και στο όνομά τους νέο. Η Ελληνίδα, λέξη σπουδαία, γεμάτη ιστορία και κάλος, γεμάτη χάρη. Λέξη γενναία, αναλύωτη, τρυφερή, μαρτυρική, ιερή. Η Ελληνίδα έρχεται από τα βάθη των αιώνων, λυτή, δωρική, γεμάτη ευθύνη, συνάμα και αυρότητα, ευπρέπεια, κοσμιότητα. Είναι η γυναίκα η Ανδρεία, η Ελληνίδα μάνα, η κόρη, στοργική αδελφή, βασίλισσα, αγία. Με τα χέρια τα επιδέξια στην οικοκυροσύνη, μαζί και στο βόλι, στη διευθέτηση του οίκου και την ενασχόληση με τα κοινά. Πάνω απ' όλα ντυνιάζει η υπεράσπιση της πατρίδας. Πιστή στην προγονική αρετή, αναλαμβάνει να σηκώσει στους ώμους της την παράδοση αιώνων, με σιωπή και εγκαρτέρηση, άλλοτε με τα όπλα. Από πού αντλεί δύναμη η Ελληνίδα γυναίκα μέσα στη στοργική της πορεία και ιδιαίτερα κατά τη δυσβάσταχτη περίοδο της τουρκικής σκλαβιάς? Οπωσδήποτε από κάπου άντλησε δύναμη η Ελληνίδα της τουρκοκρατίας και του 21. Δεν άντλησε δύναμη από την απελπισία, όπως γράφει κάποιος σύγχρονος ιστορικός, ούτε από ανθρώπινες διακηρύξεις δικαιωμάτων, από καταστατικά και νόμους ανθρώπων, ούτε μόνον από τον πόθο της ελευθερίας πορίστηκε τόση καρτερία και τόση δύναμη. Η Ελληνίδα άντλησε δύναμη από ψηλότερα, από την κυρά του γένους, την Παναγία. Ένας Γάλλος περιηγητής, ο Φρανσουά Ρισάρ, σε χρονικό του που κυκλοφόρησε το 1657 στο Παρίσι, έγραψε ότι η εγκαρτέρηση, η αισιοδοξία, η ευτυχία των Ελλήνων οφείλονταν στη λατρεία που τρέφουν στην Παναγία. «Σ' όλα τα σπίτια βλέπεις εικόνες της Παναγίας. Είναι ο φρουρός η καλύτερα ενοικοκυρά του σπιτιού. Σ' αυτή την εικόνα στρέφουν το βλέμμα όταν του συμβεί κάτι κακό, οικετεύοντας τη βοήθειά της». Δημιούργησε και αυτή την παράδοση η Ελληνίδα της τουρκοκρατίας και του 21, την παράδοση της κυράς του γένους που συνδέει τον εθνικό βίο των Ελλήνων στενά με την Παναγία Θεοτόκο. Από την Παναγία αντλούσε παρηγοριά και δύναμη η Ελληνίδα της πολυστέναχτης δουλείας και του πολυέμακτου αγώνα της ελευθερίας. Και εκεί κατήφθηνε το γένος να προσβλέπει, να ελπίζει και να σώζεται. Η Ελληνίδα έκανε την Παναγία φιλέλληνα. Οι γυναίκες επανέλαβαν τις θυσίες, αυτοθυσίες του Ζαλόγκου στη βραχώδη κήτη του ποταμού Μαυρονέρη, για να μην πέσουν ζωντανές στα χέρια των Τούρκων και για να αποφύγουν ατιμώσεις, μαρτύρια και εξισλαμισμό των παιδιών τους. Παροιμιώδης είναι η συμπεριφορά των σουλιωτισσών, οι οποίες είχαν όλα τα χαρακτηριστικά των ανδρών συμπατριωτών τους. Μεγαλωμένες στο άγριο και άγωνο περιβάλλον των χωριών του Σουλίου, μαθημένες στη σκληρή και κακοτράχαλη ζωή, λιτοδίαιτες, εξοικειωμένες με τον κίνδυνο, πολεμούν αρματωμένες τους Αλβανούς στρατιώτες του Αλή Πασά και δεν διστάζουν όταν χρειαστεί να θυσιαστούν για την πατρίδα. Διακρίνονται για τη φιλοπατρία τους και αγωνίζονται μέχρι σε σχάτων, αψηφώντας το θάνατο και δημιουργώντας διαχρονικά πρότυπα ηρωισμού και λεβεντιάς. Ο χορός του Ζαλόγκου, Παραμονές Χριστουγέννων του 1803, αποτελεί αιώνιο σύμβολο για τη γυναίκα που προτιμά το θάνατο από την ατίμωση και τη δυστυχία. Οι γυναίκες και θυγατέρες, νύφες των προεστών και οπλαρχηγών της Νάουσας, δέχτηκαν το 1822 συσσωρευμένα πρωτοφανή μαρτύρια. Μισοθαμένες στο χώμα ως πάσαλοι, δέχονταν βρισχές από τις μουσουλμάνες και κτυπήματα από τα μικρά παιδιά των Τούρκων με αναμένα δαυλιά. Ο ίδιος ο Αλμπούλ Αμπούδ τις πρότεινε να τουρκέψουν, να εξισλαμιστούν. Και όταν δέχτηκε την άρνησή τους, άλλες έκλεισε σε σάκους με γάτες και ποντίκια, άλλες σε σάκους γεμάτους φίδια και άλλες γυναίκες έκλεισε σε οχετούς, των οποίων απέφραξε την έξοδο. Η Ελληνίδα στο 21 δέχτηκε κάθε είδους οργή, αγριότητα, βάσανο, θάνατο, ατίμωση και σκλαβιά από τους Τούρκους, Αρβανίτες και Αιγυπτίους. Χιλιάδες Ελληνίδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες,
πωλήθηκαν στα ανθρωποπάζαρα της Κωνσταντινουπόλεως, της Σμύρνης, της Αλεξάνδρειας, της Τίνιδας, του Μοναστηρίου και της Θεσσαλονίκης. Βασανισμένες υπάρξεις οι Ελληνίδες των ανθρωποπαζαριών περιπλανήθηκαν για δεκάδες χρόνια, καθώς περνούσαν από πολλά χέρια αγοραστών, μα παρέμεναν Ελληνίδες. Το παρακάτω παράδειγμα είναι εντυπωσιακό. Η Μαρία Δασκαλογιάννη, η μεγαλύτερη κόρη του επαναστάτη των Σφακίων, εχμαλωτίστηκε και οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη σκλάβα. Έγινε σύζυγος Τούρκου αξιωματούχου και απέκτησε και δύο παιδιά. Όταν πέθανε ο άντρας της, πήρε την κόρη της και ξέφυγε. Έφτασε στην Τίνο για να προσκυνήσει την Παναγιά της Τίνου και να πεθάνει ως μοναχή πλέον. Οι Ελληνίδες μητέρες της καταστροφές, ολοκαυτώματα της Χίου, της Κάσου, των Ψαρών και αλλού, έζησαν το μαρτυρικό πόνο του σπαρακτικού θανάτου των σπλάχνων τους, των παιδιών τους, βλέποντας να γίνονται παιχνίδισμα, λιάνισμα τουρκικών σπαθιών, ή ρίχτηκαν μαζί τους στον όλεθρο με όποιον τρόπο μπορούσαν. Πολλές δεκάδες χιλιάδες γνώρισαν τους αλάλητους καημούς και τις πίκρες της προσφυγιάς, χωρίς να γίνονται εμπόδιο ούτε έγνοια στους άντρες τους, αγωνιστές, μαχητές του ιερού αγώνα. Ο Καραϊσκάκης ήταν αρχιστράτηγος, αλλά η γυναίκα του πέθανε πρόσφυγας στο νησί Κάλαμος των Επτανήσων. Ποιος μπορεί να υπολογίσει τι είδους και πόσες δοκιμασίες περνούσε, όμως δεν ειδοποίησε τον άντρα της να σπεύσει κοντά της. Στις 19 Αυγούστου 1825 έλαβε την πληροφορία ότι πέθανε η γυναίκα του και οι θυγατέρες του έμεναν πλέον απροστάτευτες. Εκείνος δεν έφυγε. Μόνον έγραψε στην κυβέρνηση: «Απέθανε η σύζυγός μου και ήθελα να υπάγω να οικονομήσω τα παιδιά μου, αλλά δεν αφήνω την πατρίδα». Αυτή η βαθιά ζωντανή συνείδηση της ιερής ανάγκης του αγώνα, που κατέπνιγε κάθε άλλη υποχρέωση, κάθε άλλον πόνο, ήταν κοινή πίστη των Ελληνίδων στο 21. Η βιωτική ανάγκη δεν θόλωνε τις συνειδήσεις των Ελληνίδων. Και όταν ήρθαν οι μαύρες ώρες των εμφυλίων πολέμων στον αγώνα του 21, όταν οι ήρωες έχασαν τους εαυτούς των, οι Ελληνίδες κράτησαν τους αγνούς πόθους τους, την πίστη τους και τη δύναμή τους, και δεν βαρύνονταν με πάθη, με φιλοδοξίες, ούτε με λαιλασίες, αρπαγές και εγκλήματα. Οι Ελληνίδες δεν έχασαν τους καλούς εαυτούς των. Είναι χαρακτηριστική η επιστολή της γυναίκας του Νικηταρά στον πρόεδρο Κουντουριώτη, με την οποία παρακαλεί και παρακινεί να σταματήσουν οι εμφύλιες διαμάχες. «Εκλαμπρότατε πρόεδρε, κύριε Γεώργιο Κουντουριώτη, είναι δύσκολο να σας παραστήσω την λύπη της ψυχής όπου εδοκιμάσαμεν όλοι οι ευαίσθητοι πατριώτε, όταν οφθαλμοφανώς είδομεν αναμένων των εμφύλιων πόλεμων εις τους κόλπους της πατρίδος μας και χριστιανούς Έλληνας να σκοτώνουν ασπλάχνος τους αδερφούς των χριστιανούς. Δια τούτο παρακαλούμεν την ημετέραν εκλαμπρότητα ή να λάβει ίκτον φιλανθρωπίας και να απαντηθεί αυτή η κακή αρχή του εμφυλίου πολέμου. Εν αυπλίο τη 1η Μαρτίου 1824, η ευσεβεστάτη πατριώτισσα Νικήτενα Αγγελίνα». Η Ελισάβετ Υψηλάντη, η μητέρα των Υψηλάντιδων, αποκαλούνταν πρωτομάνα των φιλικών, έρχεται πρώτη να χρηματοδοτήσει τον αγώνα που προετοιμάζεται. Τη Μαριγόζα Ραφοπούλα τη χρησιμοποίησαν πολλές φορές για μεταφορά πολύτιμων εγγράφων. Προσέφερε πολλά χρήματα στον αγώνα. Πήρε μυστικά από τους Τούρκους και τάφερε στους φιλικούς. Σπουδαίες καπετάνισες, όπως η Θρακιώτισσα Δόμνα Βυσβίζη και Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, επιβεβαιώνουν πως η ναυτική συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν αποκλειστικότητα των ανδρών. Η Μαντώ Μαυρογένους εξόπλισε και επάντρωσε πλοία με τα οποία καταδίωξε τους πειρατές που έκαναν επιθέσεις στα νησιά του Αιγαίου και με αφετηρία τη Μύκονο βοήθησε ενεργά στην απόθεση των Τούρκων. Η Πανωρέα Χατζικώστα, η Ψωροκώστενα, όπως υποτιμητικά τη φώναζαν οι συμπατριώτες της, πρόσφερε πρώτη ένα γρόσι και το ασημένιο δαχτυλίδι της, τη μοναδική περιουσία που είχε, για να ενισχυθεί το μαρτυρικό μεσολόγιο. Την εποχή που μένονταν οι εμφύλιες διαμάχες και εσφάδαζε αιμόφυρτος και σκελετώδης ο αγωνιζόμενος λαός, οι Ελληνίδες συνέχισαν να προσφέρουν τη μεγάλη γενναία απόφαση, τους αγώνες και τις θυσίες τους για την ελευθερία έναντι οποιασδήποτε θυσίας. Έλαμψε στα χρόνια εκείνα το άστρο του Μεσολογγίου. Οι γυναίκες ήταν στο πλάι των ελεύθερων πολιορκημένων πολεμιστών καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και μαζί τους στην έξοδο
μαντρίκια ρούχα, με τα παιδιά και τάρματα στα χέρια. Όλες οι Ελληνίδες του Μεσολογγίου, εκτός από 13 που σώθηκαν με την έξοδο, προσφέρθηκαν ολοκαύτωμα στον αγώνα του 21 ή εχμαλωτίστηκαν. Αλλά και στο Μοριά η Ελληνίδα άντεξε στην οργή του Ιμπραήμ. Τεράστια η ψυχή της Ελληνίδας του 21. Ελεύθερη, αδέσμευτη, πεντακάθαρη ήταν. Ό,τι κι αν υπέστη η σάρκα της, εξαγνίστηκε και δέχτηκε η ψυχή της περίσσια τη χάρη του Θεού. Ο Ιμπραήμ έκαιγε, έσφαζε και ατίμαζε, μα ο Μουριάς δεν έπεσε και οι Μανιάτισες, όπως η Γερακάκη, η Σάβενα, η Πανόρια Βοζίκη, η Κωνσταντίνα Ζαχαριά, η Ροζάκαινα, η Ραλού Μαυρομιχάλη, η Ελένη Λαμπροπούλου και η Ελένη Ανέπη, με όπλα τα δρεπάνια του θερισμού, ξύλα και πέτρες, τον Ιούνιο του 1826 κράτησαν αναμένη τη φλόγα της ελευθερίας όταν είχε πέσει και το Μεσολόγγι και η Επανάσταση βρισκόταν στο πιο κρίσιμο σημείο και ο Ιμπραήμ δεν πέρασε. Η Μάνη έμεινε απάτητη, ο Μοριάς και η Ελλάδα έμεινε ελεύθερη. Και όταν ο αγώνας τελείωσε, παρά τη δραματική εξάντληση, η Ελληνίδα, η χαροκαμένη γυναίκα του απόμαχου αγωνιστή, η μαυροφορεμένη χείρα του πεσόντος μαχητή, η αλίγιστη μάνα των πεινασμένων ή, καθώς λεγόταν στη Μάνη, των μαύρων ορφανών, ξεπέρασαν τον πόνο τους και ξαναβρήκαν τη ζωτικότητα και την πίστη στο Θεό και στο γένος, την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και νοικοκύρεψαν τη νεοελληνική οικογένεια και τον τόπο τούτο. Η σκέψη τους, η καρδιά τους, οι παραγωγικές ικανότητες δεν έγιναν υπόθεση φιλοπρωτείας ή πολιτικού ανταγωνισμού, αλλά έδωσαν ηθική και πνευματική θέρμη στο λαό μας. Και αυτή την παράδοση της Ελληνίδας της Τουρκοκρατίας και του 21 ακολούθησε και η Ελληνίδα του 40, όπως έκαναν οι Σπαρτιάτισες στην αρχαία Ελλάδα, στη δωρική Κρήτη, στη Μακεδονία της αρχαϊκής εποχής. Ζούμε στην εποχή των κατακτήσεων για ισότητα των δύο φύλων, για τα δικαιώματα της γυναίκας. Ωστόσο, περισσότερο τιμούμε την Ελληνίδα γυναίκα όταν τις αναγνωρίζουμε, ομολογούμε και συνειδητοποιούμε την προσφορά της. Και η ελληνική ιστορία τονίζει ότι η προσφορά και η θυσία δικαίωσε την Ελληνίδα γυναίκα. Η Ελληνίδα γυναίκα στην Τουρκοκρατία και στο 21, χωρίς διακηρύξεις, χωρίς επίσημες κατοχυρώσεις για την ισότητα των δύο φύλων και για δικαιώματα, σήκωσε ανάστημα, πήρε τα όπλα, αντιστάθηκε, μαρτύρησε. Και όλα αυτά επειδή είχε αφάνταστα μεγάλη αγάπη και πίστη στον Θεό, τη ζωή, την Ελλάδα, την ελευθερία, τις αξίες. Έτσι μεγαλούργησε, δικαιώθηκε ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επερχόμενες γενιές και για τη δική μας. Τον δρόμο της προσφοράς, του χρέους, της θυσίας.